Λοιπόν, στο προηγούμενο μάθημα είχαμε αρχίσει να παρουσιάζουμε τον λόγο του Ελιφάζ, ενός από τους τρεις φίλους του Ιώβ, ο οποίος μετά από τον δραματικό λόγο του Ιώβ που έλυσε τη σιωπή, με τον οποίον σκανδάλισε τους φίλους του ο Ιώβ, γιατί έφερε στο σημείο να καταραστεί ακόμη και την ημέρα κατά την οποία γεννήθηκε. Μετά λοιπόν το σπάσιμο αυτής της σιωπής, έλαβε πρώτος τον λόγο, όπως είδαμε, ο Ελιφάζ, ο πρεσβύτερος κατά πάσα πιθανότητα και σεβασμιότερος των άλλων δύο φίλων του, και εξεφώνησε τον πρώτο του λόγο. Στη συνέχεια έχει και άλλους λόγους ο Ελιφάζ, ο οποίος λόγος περιλαμβάνεται σε δύο κεφάλαια του βιβλίου του Ιώβ, στο κεφάλαιο Δέλτα και στο κεφάλαιο Έψιλον. Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε τον μισό λόγο του Ελιφάζ, στο κεφάλαιο Δέλτα, στο οποίο ο Ελιφάζ θέλησε να πει στον Ιώβ ότι αδίκως παραπονείσαι, διότι υπάρχει μία βασική αρχή την οποία όλοι δεχόμαστε, ότι τα δεινά στη ζωή προέρχονται από τις αμαρτίες, και ότι η πείρα αποδεικνύει ότι οι ασεβείς τιμωρούνται, του είπε. Επομένως, κατά πάσα πιθανότητα και εσύ κάτι έχεις, κάποια αμαρτία, κάτι έχεις κάνει και σε τιμωρεί ο Θεός. Και μάλιστα επιβεβαίωσε όλα αυτά τα οποία είπε με ένα όραμα το οποίο είδε, όπου και στο όραμα του επιβεβαιώθηκαν αυτά, ότι ο Θεός τιμωρεί τους ασεβείς και όσους διαπράττουν πονηρά, ακόμη και τους αγγέλους. Κατά δε των αγγέλων αυτούς κολλιών τι επίησε. Και συνεχίζει, αυτά ήταν τα περιεχόμενα σε σύντομη περίληψη του τετάρτου κεφαλαίου του μισού λόγου του Ελιφάζ. Σήμερα θα δούμε το κεφάλαιο 5. Σας είχα διαβάσει το κείμενο από την μετάφραση του γέροντος τον Ευσεβίου Βίτη. Θα δούμε σήμερα το κείμενο σύντομα, θα το περάσουμε, και 2-3 ενδιαφέρουσες θέσεις που έχει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και στην δεύτερη ώρα, να βγάλω και το ρολόι μου σαν δάσκαλος, και τη δεύτερη ώρα θα αναφερθούμε σε κάποια θέματα επικαιρότητος. Λοιπόν, αρχίζουμε το 5ο κεφάλαιο, όπου συνεχίζει τον λόγο του ο Ελιφάζ. Λέει λοιπόν το κείμενο του λόγου αυτού: «Επικαλέσε δε ήτηση υπακούσετε ή την αγγέλων Αγίων όψη». Και για να δεις, του λέει, ότι αυτά που σου λέω είναι αληθινά, ότι τιμωρούνται οι ασεβείς, να επικαλεστείς όποιον θέλεις, όποιος θα σε ακούσει, ή ακόμη και κάποιος άγγελος, αν σου εμφανιστεί, θα σου τα επιβεβαιώσει όλα αυτά τα οποία σου είπα, ότι οι ασεβείς τιμωρούνται. Άλλωστε ο ίδιος είχε δει ένα όραμα: «Επικαλέσε δε ήτηση υπακούσετε», αν κάποιος θα συμφωνήσει με αυτά τα οποία λες, ή θα δεις κάποιον άγγελο ή την αγγέλων Αγίων όψη να σου συμπαραστέκεται. «Και γάρ άφρονα ανερή οργή, πεπλισμένον δε θανατή ζήλος». Γιατί τον άφρονα, και εδώ ως άφρονα εννοείται ο ασεβής, ο ανόητος, γιατί τον ανόητο τον καταστρέφει η δική του η λύπη, η δική του η οργή, και τον πλανημένο τον θανατώνει το δικό του το πάθος. «Πεπλανημένο δε θανατή ζήλος. Εγώ δε εώρακα άφρονας, ρίζαν βάλλοντας, αλευθέως ευρώθη αυτόν ιδίαιτα. Πόρο γέννητο ή αυτόν από σωτηρίας, κολαυριστήσαν δε επιθύρες ισόνων και ουκ έστε ο εξαιρούμενος». Εγώ, λέει ο Ελιφάζ, είδα κάποιους ασεβείς, αμαρτωλούς, ανοήτους, άφρονες, καταρχήν μεν να βάζουν κάποια ρίζα, να περνούν καλά. Εγώ δε είδα εώρακα άφρονας, ρίζαν βάλλοντας, στην αρχή να καλοπερνούν. Αλευθέως ευρώθη αυτόν ιδίαιτα. Αλλά αμέσως, πολύ σύντομα, βλέπετε αυτή η αρχή, ότι οι ασεβείς ευτυχούν και οι ασεβείς τιμωρούνται, που δεν ισχύει ούτε στην Παλαιά Διαθήκη. Αλευθέως ευρώθη αυτόν ιδίαιτα. Καλοπέρασαν λίγο στην αρχή, αλλά αμέσως καταστράφηκε η καλοπέρασή του ιδίαιτα, η καλοζωία τους, καταστράφηκε το σπίτι τους. «Πόρο γέννητο ή αυτόν από σωτηρίας, κολαυριστήσαν δε επιθύρες ισόνων και ουκ έστε ο εξαιρούμενος». Τα παιδιά τους
είναι πολύ μακριά από το να σωθούν πόρο γέννητο ή αυτόν από σωτηρίας, κολαυριστήσαν δε επιθύρες ισόνων και ουκ έστε ο εξερούμενος. Αυτό το ρήμα κολαυρίζω, κολαυρίζομαι, είναι λίγο περίεργο ρήμα, σημαίνει χλεβάζω, χλεβάζομαι, λέει τα παιδιά τους θα χλεβάζονται στις πόρτες κατωτέρων, κολαυριστήσαν δε των ασεβών τα παιδιά, κολαυριστήσαν δε επιθύρες ισόνων και ουκ έστε ο εξερούμενος και δεν θα εξηρεθεί κανένα από τα παιδιά τους. Άγαρε εκείνοι συνήγαγον, δίκαιοι έδονται. Και αυτά τα οποία συγκέντρωσαν οι ασεβείς, οι άφρονες, θα τα φάνε οι δίκαιοι. Έδονται. Το έδομε είναι ο μέλλον του ρήματος εσθείο. Εσθείο ίσθιον, φαγούμε ή φάγω και έδομε. Ζήλος λείψεται λαών απέδευτον και νυν πυρ τους υπεναντίους έδεται. Το ακούμε κάθε φορά. Μεγάλη εβδομάδα αυτό μπροστά από τον Ιδού ο νυμφίος έρχεται, είναι στίχος «και νυν πυρ τους υπεναντίους έδεται» και λίγοι καταλαβαίνουν τι θα πει το «έδεται» είναι, και το «έδεσμα», «εδέσματα» είναι μέλλον του ερήματος θείο. Άγαρε εκείνοι συνήγαγον, αυτά τα οποία συγκεντρώνουν τα πλούτη, τα συγκεντρώνουν οι ασεβείς, δίκαιοι έδονται, θα τα φάνε δίκαιοι άνθρωποι, αυτοί δε εκακών ουκ εξαίρετοι έσονται, και αυτοί δεν θα εξαιρεθούν από τα κακά. Εξυφωνιστεί αυτόν η ισχύς. Και εδώ το ρήμα εξυφωνίζω, σύφων γνωρίζετε όλοι σας, από τα συφώνια που έχουμε στα σπίτια μας, είναι σωλήνας απορροής. Σύφων, το συφώνι που λέμε. Εξυφωνιστεί αυτόν η ισχύς, σημαίνει πως θα απορροφηθεί η δύναμή τους, η δύναμη των ασεβών θα απορροφηθεί. Εδώ ο γέροντας, ο Ιούλο Γιανακόπουλος, δεν βασάνισε φαίνεται το σύφων και εξυφωνιστεί, ενώ οι δύο άλλοι, ο Τρεμπέλας και ο γέροντας Ευσέβιος, το μεταφράζουν σωστά. Φαίνεται πως το σύφων το θεώρησε ότι σημαίνει τυφώνας και ότι τυφώνας θα τους καταστρέψει και λέει εδώ σύφων απότομος θα ανατρέψει και θα διασκορπίσει τα καλά του, ενώ είναι θα φύγουν σαν μέσα από μια σωλήνα. Θα φύγει, τα νερά, σαν νερά θα διαρρεύσουν. Εξυφωνιστεί αυτόν η ισχύς. Ούγαρ μη εξέλθει εκ της γης κόπος. Αυτό εδώ είναι πολύ ωραίο κείμενο και πολύ ωραία θέση. Ούγαρ μη εξέλθει εκ της γης κόπος, ουδέ εξ ωραίων αναβλαστήσει πόνος. Αλλά άνθρωπος γεννάται κόπο, νεωσή δε γυπός, τα υψηλά πέτονται. Γιατί λέει δεν περιμένουμε να πονέσει η γη, πονάει η γη. Κοπιάζει η γη. Ούγαρ μη εξέλθει εκ της γης κόπος. Απ' τη γη δεν βγαίνει κόπος, δεν κουράζεται η γη. Ο Γιώργος κουράζεται, ο άνθρωπος κουράζεται. Ουδέ εξ ωραίων αναβλαστήσει πόνος. Ούτε από τα βουνά θα αναβλαστήσει ο πόνος. Αλλά άνθρωπος γεννάται κόπο. Μοίρα του ανθρώπου είναι, τύχη του ανθρώπου είναι να γεννιέται και να κοπιάζει. Νεωσή δε γυπός, τα υψηλά πέτονται. Και ενώ ο άνθρωπος γεννιέται μικρός μέσα στους κόπους, η νεωσή του γυπός, του αετού, άκοπα πετούν ενώ ακόμη είναι μικρά. Και εδώ όλοι οι μεταφραστές, αν είχαν προσέξει την ερμηνεία του Αγίου Άντου Χριστοστόμου θα το απέδιδαν καλύτερα αυτό, δεν την προσέξανε όμως. Και ενώ ο Άγιος Άγιος ο Χριστόστομος λέει εδώ σχετικά με το θέμα αυτό, δέστε την εικόνα που λέει, φυσικών γάρφησή το πράγμα έστιν, αδύνατον διαφυγήν δυσπραγίαν. Όπως η γη δεν πονάει, είναι φυσικό της να μην πονάει και να μην κοπιάζει η γη ούτε τα βουνά, έτσι και στον άνθρωπο φυσικό γνώρισμά του είναι να πονάει και να κοπιάζει. Φυσικών γάρφησή το πράγμα έστιν, αδύνατον διαφυγήν δυσπραγίαν. Είναι αδύνατο να αποφύγει ο άνθρωπος τη δυσπραγία και τη δυστυχία. Ή να γαρ μη λέγει της πάλιν ότι δίκαιος εστί. Και να μην λέει καλά γιατί πάσχει ο Ιώβ, αφού είναι δίκαιος, γιατί πάσχει. Λέει ότι η φύση η ανθρωπίνη τη αυτή εστί ούκ αναμάρτητος. Η ανθρώπινη φύση, όσο δίκαιος κι αν είναι κανένας, δεν είναι αναμάρτητος. Από ούν της φύσεως ο Ελιφάς διασχηρίζεται και φυσήν, ανθρώπου ίδιον το εν συμφορές εξετάζεστε.
Από τη φύση λοιπόν ο Ελιφάς λέει ότι είναι ίδιο του ανθρώπου να περνάει μέρα σε συμφορές. Ανθρώπου ίδιον το εν συμφορές εξετάζεστε. Ευθύς γουν γεννηθείς ο άνθρωπος, το κοπιάν προς και κλήρωται. Αμέσως μόλις γεννηθεί έχει σαν κλήρο τον κόπο και τον πόνο. Και πάσα η ζωή αυτού μόχθου και ταλαιπωρίας γέννη. Και όλη η ζωή του είναι γεμάτη από μόχθο και από ταλαιπωρία. Και κατά τούτο, του Αγίου Άννου του Χρυσοστόμου, δέστε τώρα εδώ ωραία παρατήρηση, και κατά τούτο τον εκγείς ωραίων φιωμένων, τον εκγείς και ωραίων φιωμένων, η μετέρα φύσης ελατούται. Είναι κατώτερη η φύση μας η ανθρώπινη από αυτά που φυτρώνουν από τη γη και από τα βουνά, γιατί είναι κατώτερη. Τον εκγείς και ωραίων φιωμένων η μετέρα φύσης ελατούται, είναι κατώτερη από τη γη. Για ποιο λόγο? Έχουσα το οδυνηρόν εν τη γενέση και τη αυξήσει. Γιατί η γη και τα δέντρα και τα βουνά δεν πονάνε και σε αυτό εμείς είμαστε μειονεκτούμε, ενώ ο άνθρωπος πονάει. Και κατά τούτο τον εκγείς και ωραίων φιωμένων η μετέρα φύσης έχουσα το οδυνηρόν εν τη γενέση και αυξήσει. Τώρα από το παρακάτω, αν το είχαν προσέξει οι ερμηνευτές, θα μετέφραζαν διαφορετικά όλοι και οι τρεις τον στίχο εκείνο. Λέει λοιπόν, και τις ορναίης δε δέδοτε, το αλίπος ύπταστε. Και στα όρνια έχει δοθεί το να πετούν εύκολα. Το αλίπος ύπταστε και δίχα πόνων την τροφήν εκλέγειν. Και χωρίς πόνους να βρίσκουν την τροφή τους. Ου μην τι τούτον υπάρχει ανθρώπο εκτός ταλαιπωρίας. Στον άνθρωπο όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο χωρίς ταλαιπωρία. Εδώ δε αν κάποιος είναι και φιλόλογος καλός, θα πρέπει να προσέξει, αλλά άνθρωπος γεννάται κόπο, προσέξτε τον στίχο και οι φιλόλογοι και οι φιλολογούντες, αλλά άνθρωπος γεννάται κόπο, νεωσή δε γυπός τα υψηλά πέτονται. Από τη μια πλευρά, στη μισή φράση είναι ότι ο άνθρωπος γεννιέται με κόπο, αντιθέτως νεωσή δε, έχει το δε εναντιωματικό, νεωσή δε γυπός τα υψηλά πέτονται. Οι τρεις δεν κάνουν αυτή την αντίθεση στη μετάφραση, δεν προσέχουν την αντίθεση αυτή και μεταφράζει ο μεν γέροντας Ιωήλ, ο Γεννακόπουλος ο Παλός, μεταφράζει αλλά ο άνθρωπος γεννάται διανακοπιάζει όπως η νεωσή του γυπός διαναπετούν ψηλά. Δεν γεννιέται για να πετάει, γεννιέται χωρίς κόπο. Ενώ ο άνθρωπος γεννιέται για να κοπιάζει, ενώ η νεωσή του γυπός για να πετούν χωρίς κόπο. Για να πετούν χωρίς κόπο. Αυτή την αντίθεση και το ίδιο μεταφράζει και. Πώς είπατε? Το δίκη, ναι, το δίκη. Αλλά άνθρωπος γεννάται κόπο, δηλαδή το κάνουν συγκριτικό, ενώ είναι εναντιωματικό. Αλλά άνθρωπος γεννάται κόπο, νεωσή δε γυπός τα υψηλά πέτονται. Λέει εδώ στη μετάφραση, ο άνθρωπος γεννάται διανακοπιάζει, ενώ θα έλεγε, ενώ οι νεωσοί του γυπός πετούν υψηλά χωρίς κόπο, όπως λέει ο Χρυσόστομος. Και τις ορναίες δε δέδοτε, το αλίπος ύπταστε, να πετούν χωρίς λύπη, το αλίπος ύπταστε. Και την ίδια μετάφραση περίπου έχει και ο Τρεμπέλας, 7, να ούτε ο Τρεμπέλας τη μετάφραση έχει, αλλά ο άνθρωπος επειδή δεν διαφύλαξε την αθωότητά του, καλά παράφραση είναι, γεννάται δια των κόπων και την θλίψην, όπως και τα μικρά πουλιά του γερακιού, μόλις γεννηθούν πετούν στα υψηλά. Πάει η αντίθεση. Όχι όπως, είναι δε, νεωσή δε, ενώ νεωσή δε, και την ίδια απόδοση έχει και ο γέροντας. Να κοπιάζει μόνο ο άνθρωπος γεννιέται, όπως τα ετόπουλα και εδώ όπως, όπως τα ετόπουλα για να πετούν στα ύψη. Δεν είναι η αντίθεση. Εδώ, καλά, αυτό όμως αυτή είναι η λεπτομέρεια μεταφραστική. Απλώς το επισημαίνω ότι αν πρόσεχαν πολύ τις μεταφράσεις των Αγίων Πατέρων, θα μας έκαναν καλύτερες μεταφράσεις. Γενικώς είναι καλές, ιδιαίτερα του γέροντος του Ευσεβίου του Βίτη, χωρίς να έχει τον χαρακτήρα της παραφράσεως όπως έχει του Τρεμπέλα, είναι έξοχη. Καταπληκτική μετάφραση, λέξη-λέξη. Και κατορθώνει μάλιστα και στον ποιητικό ρυθμό να είναι πολύ καλός. Δέστε πώς το μεταφράζει αυτό. Δεν βγαίνει ο κόπος από τη γη και ο πόνος. Δεν βγαίνει ο κόπος από τη γη και ο πόνος δεν βλασταίνει από τα βουνά. Τι ωραία που το μεταφράζει. Δεν βγαίνει από τη γη ο κόπος. Ούγαρ μη εξέλθει εκ της γης κόπος.
ουδέ εξ ωραίων αναβλαστήσει πόνος. Δεν βγαίνει ο κόπος από τη γη και ο πόνος, και ο πόνος δεν βλασταίνει από τα βουνά. Να κοπιάζει μόνο ο άνθρωπος γεννιέται, όπως τα ετόπουλα κτλ. Τώρα λοιπόν, αφού ο Ελιφάς στο πρώτο μέρος αυτού του λόγου εδώ παραλαμβάνει και πάλι τον Ιώβ ουσιαστικός και του λέει ότι όποιου μαρτυρία και αν επικαλεστεί ο Ιώβ θα ακούσει ότι οι αμαρτωλοί τιμωρούνται και ότι ο άνθρωπος γεννιέται για να θλίβεται και να κοπιάζει, επομένως μη διαμαρτύριζεται. Τώρα στο μεσαίο τμήμα αυτού του λόγου και αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζει τον εαυτό του σαν παράδειγμα στον Ιώβ, τι πρέπει να κάνει ο Ιώβ τώρα για να τον ελεήσει ο Θεός. Ου μην δε αλλά εγώ, αν ήμουν εγώ στη θέση σου Ιώβ, ου μην δε εγώ, δεηθήσωμε Κυρίου, Κύριον δε των πάντων δεσπότην επικαλέσουμε. Εγώ θα προσευχηθώ στο Θεό και θα επικαλεστώ και θα ονομάσω τον Κύριο δεσπότη των όλων. Τον ποιούντα μεγάλα και ανεξιχνίαστα, ένδοξάται και εξαίσια, όν ουκέ στην αριθμός. Επιλέξε αυτός ο στίχος, τον ποιούντα μεγάλα και ανεξιχνίαστα, ένδοξάται και εξαίσια, όν ουκέ στην αριθμός, έχει παραλυφθεί μέσα σε ευχή της Εκκλησίας. Μέσα σε ευχή, στο απόδειγμα, το μεγάλο που διαβάζουμε, έχει παραλυφθεί, επιλέξε αυτός ο στίχος. Επομένως, εγώ του λέω, αν ήμουν στη θέση σου, θα προσευχόμουν στον Κύριο και θα επικαλούμουν τον Κύριο ως δεσπότη πάντων, ο οποίος πράττει μεγάλα και ανεξιχνίαστα, ένδοξα και εξαίσια, αναρρύθμιτα, τον διδόντα ιετών επί την γην, ο οποίος Θεός μας δίδει βροχή στη γη, τον διδόντα ιετών επί την γην, αποστέλλοντα είδωρ επί την υπουρανών. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας στέλνει την βροχή και μας στέλνει το νερό. Εδώ μου έκανε εντύπωση ένα σχόλιο που κάνει ο καθηγητής Τρεμπέλας, πολύ καλό, με βάση βέβαια και κάτι που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος λέει εδώ, τον διδόντα ιετών επί την γην, αποστέλλοντα είδωρ επί την υπουρανών. Δέστε τώρα και πόσο αυτό είναι επίκαιρο για τις ημέρες μας, με την διαφαινόμενη λειψιδρία, έλλειψη νερού που θα έχουμε μελλοντικώς και θα αγοράζουμε το νερό. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο πρώτον της ευεργεσίας αυτού και της ζωής ημών συνεκτικών και μεταβολής καιρού δηλωτικών. Μνημονεύει εδώ σαν ευεργεσία εκ μέρους του Θεού το νερό, το οποίο είναι το πρώτο ευεργέτημα. Η πρώτη ευεργεσία που μας έχει δώσει ο Θεός είναι το νερό. Αν λίγο σταματήσει ο Θεός να μας δίνει νερό, θα πεθάνουμε όλοι. Ο πρώτον της ευεργεσίας αυτού και της ζωής ημών συνεκτικών και μεταβολής καιρού δεκτικών. Γι' αυτό εδώ τον ποιούντα μεγάλα, τον διδόντα ιετών επί την γην, αποστέλλοντα είδωρ επί την υπουρανών. Και λέει ο Τρεμπέλας εδώ τα εξής πολύ χαρακτηριστικά. Ως παράδειγμα καταδεικνύων των μεγαλείων και το ένδοξον των έργων του Θεού, προβάλλει την βροχήν. Πολύ σύνηθες και κοινών φαινόμενων, το οποίο παρατρέχουμε διότι το έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνηθίσει τη βροχή και δεν την βασανίζουμε, τι μεγάλη ευεργεσία είναι. Εάν όμως προσέξουμε εις αυτό και μελετήσουμε τούτο σπουδαιότερον, πειθόμεθα περί του μεγέθους της ευεργεσίας αλλά και της δυνάμεως του Θεού. Εν νέφος ποιας ποσότητας ύδατος καθαρού μεταφέρει, ποιους θησαυρούς υλικών αγαθών σκορπίζει στην γην, όταν εν καιρός ποτίζει αυτήν και τα εις αυτήν σπατά των ανθρώπων, ποιαν ζωήν μεταδίδει εις τα επί της γης κινούμενα ζώα, τα οποία στερούμενα του ύδατος επολίγας μόνον ημέρες καταλαμβάνονται υπό το θανάτου κτλ. Γι' αυτό λοιπόν εδώ ο Ελιφάς, αναφερόμενος στην πρόνοια του Θεού σαν πρώτη ευεργεσία του, μας αναφέρει τον ιετών και το είδωρο. Και συνεχίζει, τον ποιούντα ταπεινούς εις ύψος. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος υψώνει τους ταπεινούς. Και απολωλώντας εξεγείροντα. Και εκείνος ο οποίος, αυτούς οι οποίοι θεωρούνται χαμένοι, απολωλώτες, τους δίνει θάρρος, τους δίνει υπόσταση, τους σηκώνει. Και απολωλώντας εξεγείροντα. Διαλάσσοντα βουλάς πανούργων. Πολύ ωραίο κείμενο, γι' αυτό λέγεται πως αυτός ο λόγος του Ελιφάζ είναι από τα ωραιότερα και μωραιότερος λόγος μέσα στο βιβλίο του Ιώβ. Διαλάσσοντα βουλάς πανούργων. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος αλλάζει, έχει άλλη έννοια το διαλάσσω εδώ, αλλάζει τη σκέψη των πανούργων και ουμή ποιήσουσιν εχείρες αυτών αληθές. Και τα χέρια τους αυτών των πανούργων δεν πρόκειται ποτέ να κάνουν κάτι αληθινό.
Και ο επόμενος στίχος, καταπληκτικός, «Ο καταλαμβάνων σοφούς εν τη φρονήσει, βουλήν δε πολυπλόκων εξέστησεν». Αυτός ο οποίος πιάνει τους σοφούς στην εξυπνάδα τους. «Ο καταλαμβάνων σοφούς εν τη φρονήσει», αυτούς που θεωρούν τους εαυτούς τους σοφούς, ο Θεός τους πιάνει τους έξυπνους. «Ο καταλαμβάνων σοφούς εν τη φρονήσει, βουλήν δε πολυπλόκων εξέστησεν». Τις βουλές δε, τις σκέψεις, τα σχέδια των πολυμηχάνων, των πολυπλόκων, τις εκτρέπει. Δεν τις αφήνει να εκπληρωθούν υπό το δυναμία του Θεού. «Η μέρα συναντήσεται αυτή σκότος». Και λέγεται εδώ, ο γέροντας Ιωήλ λέει, είναι δραματική έκφραση που εκφράζει τις περιπλοκές τις οποίες εμπλέκει ο Θεός τους ασεβείς, ώστε να σαστίζονται και στα πλέον φωτεινά ζητήματα. Ακόμη και στα πιο απλά θέματα ο Θεός μπορεί να σε κάνει να τα χάσεις, να σκοτιστείς. «Ημέρας συναντήσεται αυτή σκότος». Μέρα, μέσα στη μέρα θα τους έρθει σκοτάδι. «Ημέρας συναντήσεται αυτή σκότος των ασεβών των αφρόνων, το δε μεσημβρινών ψηλαφίσεσαν εν νυχτή». Θα έχουν σκότος ψηλαφιτών όπως είναι η νύχτα και μέσα στη μεσημβρία. Την ημέρα λοιπόν θα τους καταλάβει σκότος και το μεσημέρι θα τους βρει σαν να είναι νύχτα, τόσο σκοτάδι θα έχουν μέσα στο μυαλό τους οι ασεβείς. «Απόλυντο δε εν πολέμο», θα χάνονται στον πόλεμο, «αδύνατος δε εξέλθει εκ χειρός δυνάστου», ενώ με τη βοήθεια του Θεού ο αδύνατος μπορεί να βγει μέσα από τα χέρια του δυνάστου. Και έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοια που αδύνατοι άνθρωποι επεκράτησαν των ισχυρών, Δαβίδ, Γολιάθ και τα λοιπά και πολλά άλλα. Η Κύπρος, βλέπω τον Παναγιώτη εδώ κοντά μας, και η Κύπρος, η οποία ήταν ένα αδύνατο κράτος εδώ, ξέφυγε από τους δυνατούς τους Άγγλους, και η αδύνατη Ελλάδα, και ευχόμαστε και τώρα να βγει η Ελλάδα μέσα από τα χέρια αυτών των δυνατών που μας έχουν εμπλέξει και να τους σκοτήσει ο Θεός, να τα χάσουν και να στραφούν υπέρ της Ελλάδος. «Η μέρα συναντήσεται αυτή σκότος των ισχυρών, απόλυντο εν πολέμου, αδύνατος δε εξέλθει εκ χειρός δυνάστου», ο αδύνατος με τη βοήθεια του θα βγει μέσα από τα χέρια των δυνατών. «Ή δε αδυνάτο ελπείς», μακάρι ο αδύνατος να έχει ελπίδα, να υπάρχει στον αδύνατο ελπίδα. «Αδίκου δε στόμα εμφραχθεί», και το στόμα του αδίκου να φραγεί, να σιωπάσει, να κλείσει το στόμα του αδίκου. «Ή δε αδυνάτο ελπείς», κάθε στίχος είναι και μια παρηγοριά. «Ή ελπείς, αδίκου δε στόμα εμφραχθεί». Και ο άλλος στίχος είναι πολύ ωραίος, «Μακάριος δε άνθρωπος, ον ήλεγξεν ο Κύριος». Είναι ευτυχής ο άνθρωπος, τον οποίον παιδεύει ο Κύριος, τον ελέγχει ο Κύριος, τον παιδαγωγεί ο Κύριος. «Μακάριος δε άνθρωπος, ον ήλεγξε ο Κύριος», και η συνέχεια, «νουθέτημα δε παντοκράτορος μη απανένου». Και αυτόν τον έλεγχο, αυτήν την ουθεσία του παντοκράτορος Κυρίου, μην τον απορρίπτεις, μη απονένου, τον έμε αλφαγιώτα, το ρήμα είμαι απονένομαι, σημαίνει απορρίπτω, δεν δέχομαι, αρνούμε. «Νουθέτημα δε παντοκράτορος μη απανένου, και την ουθεσία του παντοκράτορος μην την απορρίπτεις και μην εξοργίζεσαι. Μακάριος άνθρωπος ον ήλεγξε ο Κύριος, νουθέτημα δε παντοκράτορος μη απανένου». Τι ωραία το μεταφράζει εδώ, για να δούμε, ο γέροντας Ευσέβιος. «Μακάριος ο άνθρωπος που ο Κύριος ελέγχει, μην απορρίπτεις άνθρωπε την ουθεσία του παντοκράτορος Θεού». «Μακάριος ο άνθρωπος που ο Κύριος ελέγχει, μην απορρίπτεις άνθρωπε την ουθεσία του παντοκράτορος Θεού». «Αυτός γαρ αλγίν ποιή και πάλιν αποκαθίστησιν». Γιατί ο Θεός μας κάνει να πονάμε. «Αυτός γαρ αλγίν ποιή», αλγό, άλγος, μας κάνει να πονάμε, «έπε και πάλιν αποκαθίστησιν». Και πάλι μας αποκαθιστά. Μας κάνει στην αρχή να πονάμε και πάλιν μας αποκαθιστά. «Έπεσε», αν τώρα το διαβάσει αυτός κανένας, «έπεσε». Και είναι του πέω με αλφαγιώτα, του πέω. «Έπεσε και εχείρες αυτού η άσαντο». Κάποιος από τα χτυπήματα του Θεού. Πέω σημαίνει χτεπώ. Πέω σημαίνει με αλφαγιώτα. Πυγμή, όλα από το ίδιο είναι. Πέω σημαίνει έπεσε με αλφαγιώτα. Όχι έπεσε με έψιλον του πίπτο, αλλά έπεσε ο Θεός, τον χτύπησε ο Θεός. Αλλά και τα ίδια τα χέρια του Θεού πάλι τον γιάτρευσαν. «Έπεσε και εχείρες αυτού η άσαντο». 18. «Αυτός τον πόνο στέλνει, μα πίσω ξανά τον παίρνει».
Αυτός γάρ αλγίν ποιή και πάλιν αποκαθίστησιν. Έπεσε και εχείρες αυτού η άσαντο. Μα με τα χέρια του και ανοίγει την πληγή, μα με τα χέρια του ο ίδιος την γιατρεύει. Εξάκης εξ αναγκών σε εξελείται, εν δε το εβδόμο ουμή άψητε σου κακών. Έξι φορές θα σε βγάλει από τις ανάγκες σου, δηλαδή θα επιτρέψει έξι φορές, εννοείται πολλές φορές, γι' αυτό βάζει το έξι εδώ, βάζει έτσι, σημαίνει πολλές φορές θα σε βγάλει κατ' επανάληψη, θα σε αφήσει να πειραστείς, θα σε βγάλει από, αυτές, από αυτούς τους πειρασμούς, εξάκης εξ αναγκών εξελείται, θα σε γλιτώσει από τους πειρασμούς και την έβδομη φορά και κάποια από τις φορές δεν πρόκειται πλέον, αφού δεχθείς αυτούς τους πειρασμούς, εν δε το εβδόμο ουμή άψητε σου κακών. Δεν πρόκειται ποτέ να σε αγγίξει κακόν. Εν δε το εβδόμο ουμή άψητε σου κακόν. Την εβδόμη φορά. Την επομένη φορά από τις πολλές. Έξι φορές από ανάγκες θα σε βγάλει. Την έβδομη φορά κακό δεν θα σε βρει. Μεταφράζει ο Γέροντας. Είναι η καλύτερη μετάφραση. Επιλέξει και με πολύ ποιητική. Εν λοιμό ρίσεται σε εκ θανάτου. Εν πολέμο δε εκ χειρός σιδήρου λύσισε. Κατά την περίοδο πείνας. Εν λοιμό, με γιώτα. Εν λοιμό ρίσεται σε εκ θανάτου, κατά τη διάρκεια εν καιρό πείνας, λοιμός είναι η πείνα, ενώ με όμικρον γιώτα λοιμός είναι η μεταδοτική ασθένεια. Γι' αυτό λέμε οι παπάδες μέσα και μερικοί θα λένε, γιατί λέει δύο φορές ο παπάς, από λοιμού λοιμού, λάθος κάνει ο παπάς, λέει δύο φορές επανάληψη. Το ένα είναι με γιώτα και το άλλο είναι με όμικρον γιώτα. Από λοιμού με γιώτα, λοιμού με όμικρον γιώτα, από λοιμού λοιμού, από πείνα και από αρρώστια σημαίνει. Από πείνα λοιπόν. Θα σε γλιτώσει από τον θάνατο, εν πολέμο δε εκ χειρός σιδήρου λύσισε. Και κατά τον πόλεμο θα σε γλιτώσει ή από τα σιδηρά δεσμά της αιχμαλωσίας ή άλλος μεταφράζει από μαχαίρι, θα σε γλιτώσει από μαχαίρι σιδερένιο. Θα σε φυλάξει από κοφτερό σε πόλεμο σπαθί, από μάστιγος γλώσσης σε κρύψη. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ανάμεσα στα πολύ κακά τα οποία μπορούμε να υποστούμε οι άνθρωποι είναι η γλώσσα των άλλων. Από μάστιγος γλώσσισε κρύψη. Θα σε κρύψει από την κακογλωσιά. Θα σε γλιτώσει από την κακογλωσιά, από τη μάστιγα της γλώσσης. Η γλώσσα, η κατακρίνουσα, είναι κοφτερή και είναι από τα χειρότερα των κακών. Από μάστιγος γλώσσισε κρύψη. Θα σε προφυλάξει από τη μάστιγα, από το μαστίγιο της κακιάς γλώσσης. Και ομοί φοβηθείς από κακών ερχομένων. Δεν θα φοβηθείς από τα κακά που θα σου έλθουν. Αδίκων και ανόμων καταγελάσει. Θα καταγελάσεις τους αδίκους και τους ανόμους. Από δε θηρίων αγρίων ομοί φοβηθείς. Και ο Θεός θα σου δώσει την δύναμη ώστε ακόμη και τα άγρια θηρία να μη φοβάσαι. Όπως το κάναν πολλοί άγιοι. Θύρες γάρ άγριοι ειρηνεύσου σύση. Γιατί ακόμη και τα άγρια θηρία, αν το θέλει ο Θεός, θα είναι ειρηνικά μαζί σου, προς χάρη σου. Θύρες γάρ άγριοι, ειρηνεύσου σύσε. Ήτα γνώση ότι ειρηνεύσου σου ο οίκος και μετά από όλα αυτά, αφού μετανιώσεις και καταφύγεις προς τον Θεό όπως εγώ σου συνιστώ, τον παντοδύναμο Θεό, μετά ο Θεός αφού θα σου γλιτώσει από όλα αυτά, θα καταλάβεις και θα γνωρίσεις ότι και ο οίκος σου θα ειρηνεύσει. Ή τα γνώση ότι η ειρηνεύση σου ο οίκος, η δε δίαιτα τη σκηνή σου ουμή αμάρτη. Και δεν θα σου λείψουν από το σπίτι σου τα μέσα της διέτης, της διατροφής. Και η σκηνή σου και το σπίτι σου θα είναι γεμάτα από αγαθά. Ή τα γνώση ότι η ειρηνεύση σου ο οίκος, η δε δίαιτα τη σκηνή σου ουμή αμάρτη. Και τα τρόφιμα τη σκηνή σου, η καλοπέραση τη σκηνή σου δεν πρόκειται να εκλείψει. Εδώ μεταφράζει ο Ιωήλ, θα είδεις έπειτα ειρηνικούς τους ανθρώπους του οίκου σου και εκ της τροφής τίποτε δεν θα λείψει από τον οίκο σου. Και ο γέροντας Ευσέβιος, ειρήνη θα γεύεται στο σπίτι σου, θα γεύεσαι στο σπίτι σου κατόπι και δεν θα σου λείψει τίποτε για τη διατροφή σου. Γνώση δε ότι πολύ το σπέρμα σου, τα δε τέκνα σου έστε όσπερ το παμβότανο του αγρού και θα δεις ότι θα αποκτήσεις πολλούς απογόνους, πολύ έστε το σπέρμα σου, τα δε τέκνα σου έστε όσπερ το παμβότινο του αγρού και τα παιδιά σου θα είναι τόσα πολλά όσα είναι τα χόρτα του αγρού. Όλα τα βότανα, πόσα βότανα έχει ο αγρός, τόσα πολλά παιδιά, το παμβότανο του αγρού.
Γνώση δε ότι πολύ το σπέρμα σου, τα δε τέκνα σου έστε, όσπερ το παμβότανον του αγρού. Ο γέροντας Ευσέβιος, πολλούς απόγονους θα δεις και σαν τα αγρού τα χόρτα να αυξάνουνε θα βλέπεις τα παιδιά σου. Ελεύσει δεν το τάφο και εσύ ο ίδιος δε θα έρθεις τον τάφο, ελεύσει του έρχομαι, ελεύσει δε εν τάφο ως περσίτος όριμος και εσύ δεν θα φύγεις πρόωρα από τη ζωή σου αλλά θα έρθεις στον τάφο σαν σιτάρι όριμο για θερισμό. Τι ωραίες εικόνες, ήρθε, πέρασε τη ζωή του και έφτασε στον θάνατο ως σίτος όριμος. Ελεύσει δε εν τάφο ως περσίτος όριμος, σαν όριμο σιτάρι, κατά καιρόν θεριζόμενος. Δεν θα σε θερίσει ο Θεός πρόωρα με τον θάνατο, αλλά κατά καιρόν θεριζόμενος, στον καιρό σου θα σε θερίσει ο Θεός, ή ως περθυμονία άλωνος, καθόραν συγκομιστήσα. Ή όπως το δεμάτι στο αλώνι, έχετε την εικόνα την αγροτική, όπως το δεμάτι στο αλώνι που το μαζεύουν στον καιρό του. Ή ως περθυμονία άλωνος, η θυμονιά. Άλλον το αλώνι, καθόλου να συγκομιστήσα. Και εσύ σιτάρι όριμο, στην ώρα του θερισμένου στον τάφο σου θα έρθεις, ή σαν τα λωνιού τη θυμονιά, στην ώρα της τη βαγμένη. Και τελειώνει το κεφάλαιο αυτό, ιδού ταύτα και τελειώνει ο λόγος του Ελιφάς και έχει εδώ πάλι μια μπηχτή προς τον φίλο του τον Ιώβ, ιδού ταύτα ούτως εξιχνιάσαμε, ταύτα εστίν ακικόμε. Αυτά που σου είπα, αυτά έψαξα και τα εξιχνίασα και τα βρήκα, έτσι ισχύουν. Πάσχουν οι ασεβείς και οι αμαρτωλοί και εσύ κάτι έχεις. Αυτά ισχύουν. Ιδού ταύτα ούτως εξιχνιάσαμε, ταύτα εστίν ακικόμε. Αυτά είναι που ακούσαμε από τους προηγουμένους. Σύ δε γνώθησε αυτό ή τι έπραξες. Και εσύ να ελέγξεις τον εαυτό σου τι είναι αυτό που έκανες. Τι είναι το κακό που έκανες και σε τιμωρεί ο Θεός. Σύ δε γνώθη ή τι έπραξες. Το Αγιόν του Χρυσοστόμου, εκτός αυτών τα οποία σας μνημόνευσα εδώ προηγουμένως, δεν έχει πολλά σχόλια. Ένα μόνο σχόλιο εδώ ακόμη να δούμε. Εδώ στο στίχο που λέει «Εξάκης η μακάριος άνθρωπος ονήλεγξε Κύριος, νουθέτημα δε παντοκράτορος μη απανένου», σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί αν ο Θεός είναι ο παντοκράτορ που λύνει τα δεινά ή γαραυτός εστίν ολίων τα δεινά και προς τα εναντία μετάγων και που πηγαίνει και στα αντίθετα και ποιόν απολαύσε βαθίας ειρήνης, και αυτός που κάνει να απολαμβάνει κανένας βαθιά ειρήνη, ουδέ ταύτα από γνώμης εταίρας ποιή, αλλά από της αυτής. Αυτό το κάνει για να μας βοηθήσει, δεν το κάνει για κάποιο σκοπό ο Θεός, αλλά για να μας βοηθήσει. Εξάκης εξ αναγκών σε εξελείται, εν δε το εβδόμου ου μη άψητέ σου κακών. Και σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του τέστην ουκ αΐ ταύτα ποιή, αλλά εν μεν της πρώτης, τις έξι φορές, αλλά εν μεν της πρώτης, αφήγηση πήραν λαβήν. Σου στέλνει έξι φορές και περισσότερες φορές πειρασμούς. Δεν μας στέλνει διαρκώς ο Θεός πειρασμούς. Ουκ αΐ ταύτα ποιή. Αν ο Θεός στέλνει διαρκώς πειρασμούς, θα εξαφανιζόταν ο άνθρωπος. Ουκ αΐ. Αλλά εν μέν της πρώτης αφήγηση πήραν λαβήν. Σου αφήνει να δοκιμάσεις μερικούς πειρασμούς. Μετά δε ταύτα ουδέ πήραν. Όταν όμως σε δοκιμάσει, δεν σου στέλνει κανένα κακό. Ούτε πήραν. Ου μη άψητε σου κακόν μετά από την εβδόμη και μετά. Ώστε μη δε τουριστίνεσαι χρίαν είναι λοιπόν. Και στο εξής δεν θα έχεις ανάγκη ούτε να σε γλιτώσει ο Θεός, αφού υπομείνεις τους πολλούς πειρασμούς. Από μάστιγος γλώσσης σε κρύψει. Και λέει τι, ότι ωραία που τη λέει ο Χρυσόστομος, ακούστε τώρα. Ου μικρόν, δεν είναι μικρό και αυτό, αλλά και πάνι μέγα, ποιο. Το ριστίνε από ανδρός λαλούντος μηδέν αγαθών. Το να γλιτώσεις από άνθρωπο ο οποίος δεν λέει τίποτε καλό, που η γλώσσα του λέει μόνο κακά. Δεν είναι μικρό πράγμα να γλιτώσεις από άνθρωπο που η γλώσσα του μόνο κατακρίνει. Ου μικρόν δε το οριστήνε από ανδρός λαλούντος με δεν αγαθών. Ουδέν γαρ γλώσσης χείρον. Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από τη γλώσσα. Έχει, νομίζω, ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόδιος κάποια φορά σας το παρουσίασε εδώ ένα κείμενο για τη γλώσσα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Φοβερό. Τι φοβερό πράγμα που είναι η γλώσσα. Ουδέν γαρ γλώσσης χείρον. Πάσης επιβουλής παντός ξύφους τούτο χαλεπότερον
και αφορητότερων. Η γλώσσα είναι χειρότερο κακό από κάθε επιβουλή, από κάθε ξύφος, είναι χαλεπότερο και αφορητότερο. Και μετά λέει για την ειρήνη μέσα στο σπίτι, ουδέν γαρ τούτου ίσον, του κατά την οικίαν ειρηνεύειν. Δεν υπάρχει τίποτε πιο ωραίο από τα καλά να υπάρχει ειρήνη μέσα στην οικογένεια. Ουδέν γαρ τούτου ίσον, του κατά την οικίαν ειρηνεύειν. Τι γαρ όφελος τον έξωθε να επιλάχθε πολέμων, ταραχής έντων γέμοντα. Γιατί τι όφελος, αν είσαι απαλλαγμένος από τα εξωτερικά, αλλά μέσα στο σπίτι σου, μέσα στα πόδια σου, είσαι γεμάτος από ταραχή. Και αυτό ισχύει για όλους μας, μέσα στις οικογένειές μας. Μπορεί έξω, ξέρω εγώ, εδώ και εκεί, να έχουμε κάποια και να έχουμε τον πόλεμο και την αναστάτωση μέσα στο σπίτι μας. Ουδέν γαρ τούτου ίσον, του κατά την οικίαν ειρηνεύειν. Τι γαρ όφελος τον έξωθε να επιλάχθε πολέμων, ταραχής ένδων γέμοντος. Και να είσαι μέσα στο σπίτι σου γεμάτος από ταραχή. Ελεύσει δε εν τάφο ως περσίτος όριμος, κατά καιρόν θεριζόμενος, ή ως περθυμονία άλλωνος, καθόρα συγκομιστήσα. Του τέστη, λέει ο Χρυσόστομος, θα έλθει στον τάφο πάση κομών της αγαθής, γεμάτος από όλα τα αγαθά, και της εγγόνης τα κατακλήρων διατάξας, και στους απογόνους σου θα έχεις κάνει τη διαθήκη σου, ούτω μεταλλάξεις των βίων, έτσι θα αλλάξεις τον βίο, θα πας στην άλλη ζωή, εις γύρας ελάσσας λιπαρών, θα φτάσεις σε γύρας λιπαρό, καρποφόρο, και ουδέν έχουν λείπων, που δεν θα έχει τίποτε που να σου λείπει, ου χρόνων, ου βίων, ούτε χρόνος θα σου λείπει, ούτε θα σου λείπει και η περιουσία, αλλά αυτά είναι τα της Παλαιάς Διαθήκης, σύμφωνα με τον λόγο του Ελιφάζ. Τώρα, στα επόμενα μαθήματά μας, στο επόμενο κεφάλαιο, απαντά ο Ιώβ με ένα και πάλι συγκρονιστικό λόγο. Στον λόγο αυτό του Ελιφάζ, απαντά ο Ιώβ, και αυτό θα το δούμε τώρα στο επόμενο τμήμα του βιβλίου. Να λένε οι φίλοι, να προστίθεται και ένας τέταρτος, και σε όλους αυτούς να απαντάει ο Ιώβ. Είναι μια καταπληκτική στιχομηθεία και ένας καταπληκτικός διάλογος που έχει πολλά διδάγματα. Αυτά λοιπόν από τον Ιώβ, και θα έρθουμε τώρα σε άλλα θέματα.